Ευχαριστούμε τον σύντροφο Τάσο Κορονάκη για την παρουσίαση των πολιτικών εξελίξεων. Το θέμα το τι το κόμμα πρέπει να κάνει από εδώ και στο εξής σε αυτές τις πολύ πραγματικά δύσκολες συνθήκες και μπορούμε να συνεχίσουμε με ερωτήσεις. Όποιος... Οπα, σιγά σιγά. Ο πρώτος που σήκωσε το χέρι είναι ο Γιώργος Οτόπες. Μπορώ τώρα. Εκτός αν θες να τελειώσουμε και μετά. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τάσο, θέλω να αναφερθώ στο σημείο που είπες για τις αλλαγές στο διοικητήριο. Ναι, ερώτηση είναι. Εργάζομαι σε μια υπηρεσία που διοικητής είναι ο Αγιάς Όγλου συγκεκριμένα, του πυρήνα 21 του Σαμαρά. Λοιπόν, και δεν έχει αλλαχθεί. Και επειδή εμάς μας προβληματίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα, λοιπόν, καταλήξαμε σε ένα σημείο, ίσως σας βοηθήσει, γι' αυτό το αναφέρω. Σε ένα συγκεκριμένο όπως έμεινα αποτέλεσμα. Να αλλάξουν τα μέλη των διοικήσεων και να παραμείνει ο συγκεκριμένος διοικητής και ας πέσει το ρόλο του συντάκτη. Με τα συγκεκριμένα χρήματα που παίρνει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι όπως το είπες, ότι θέλουμε γύρω 200-300 να τους αποζημιώσουμε. Τους απαξιώνουν ουσιαστικά. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο οι άνθρωποι. Αντί να συμβάλλουν μνημονιακά αυτή τη στιγμή, να περνάνε τα μνημονιακά μέτρα ακόμα. Ευχαριστώ. Θα τις μαζέψουμε τις ερωτήσεις. Η συντρόφισσα Γιάννα Ιτσούτα. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε ότι είσαστε στο μικροσκόπιο, όπως αισθάνομαι εγώ όταν έπεσαν τα πρώτα χιόνια, που ήταν όλα τα κανάλια από πάνω μας, για να δούμε αν κάποιος δρομάτος μας κλείσει. Να δούμε, θα τα καταφέρουμε, δεν θα τα καταφέρουμε στην περιφέρεια. Μια χαρά τα πήγα το πότε, εντάξει, μπορούμε να κλείσουμε. Όχι, όχι, έτσι, έτσι. Απλώς να ξέρω ότι την τελευταία φορά μας κλείσαν δρόμοι, αλλά δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί μας. Ας ακούνε μαζί μας τώρα. Λοιπόν, η μάχη πρέπει να κερδιθεί για να κερδίσουμε τον πόλεμο. Έχω να κάνω 4 ρωσούλες στα επόμενά σου. Η ανθρωπιστική κρίση, αφού το παραδεχτήκαμε, θέλουμε ανταποδοτικά. Αυτά που θα μας δώσουν μέσα από το και που είπαμε για την ανθρωπιστική κρίση είναι συνδεδεμένα με την αξιολόγηση. Πρώτο ερώτημα. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ακούσαμε την τελευταία φορά από τον Τζίπρα που ήταν μαζί με την Μέρκελ, ότι είπε, αν το κατάλαβα καλά, ότι είναι ηθικό. Δηλαδή αυτό λίγο να διασαφιστεί το θέμα, να πούμε ότι είναι και οικονομικό. Ρωτήσεις. Να δούμε λοιπόν, να δούμε αυτό και αυτό, αν έχει αλλάξει λίγο τίποτα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε στην προεκλογικά, είπε και ο κόσμος το ψήφισε για την ευρωπαϊκή πορεία. Αυτό είχε πει, παρόλο που αν συμφωνούμε, αν διαφωνούμε είναι άλλο πράγμα. Αλλά ουσιαστικά είχε πει ότι βγαίνουμε με ευρωπαϊκή πορεία. Μήπως αυτό είναι ο τροχοπέδι στη διαπραγμάτευση όταν ξεκινάς με την αρχή, από την αρχή ότι εγώ, είμαι ευρωπαϊκή, ότι εγώ θέλω ευρωπαϊκή πορεία. Και το τελευταίο είναι για την Εξεταστική Επιτροπή. Ακούστηκε ότι θα είναι από το 9. Η ερώτησή μου είναι γιατί δεν πάει παραπίσω από το Σιμίτι και την Ολυμπιάδα. Θα μπορούσε να πάει και από το Παπαδίστρια. Όχι, αλλά είναι πολύ κοντά και η Siemens είναι κοντά. Δεν είναι πολύ μακριά και τα μεγάλα κονδύλια ήταν τότε. Η Σιμίτι. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Σύντροφος. Εγώ με Ζαφίρη στο Μάσο. Θα είμαι εκτός εισήγησης, αλλά νομίζω μέσα στην επικαιρότητα. Με αυτό το θέμα των καταλήψεων, τι σκοπεύετε να κάνετε? Έχουμε γελιοποιηθεί. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να περιφρουρήσουμε μερικούς φόρους. Αρχίσαμε από το κόκκινο, πήγαμε στην νομική, φτάσαμε και στη Βουλή. Τι θα γίνει? Σκοπεύετε να κάνετε κάτι? Πανώς κάναμε και εμείς είχαμε δουλειά, δεν ξεχνιόμαστε. Ήθελα να ρωτήσω, οι τομείς της παραοικονομίας που συσσωρεύουν ανεξέλεγκτο πλούτο, πέρα από αυτά που ανέφερε σύντροφε, υπάρχουν και άλλοι 6-7 πολύ σοβαροί.
δεν μπορούμε εδώ να πάρουμε άμεσα μέτρα. Δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών να βάλει κάτω και να ξεκινήσει. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει σε αυτό το τομέα. Απλώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και δεν βλέπεις καλά. Όχι, όχι. Α, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μπορούμε να το καθιερώσουμε μέχρι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Μάλιστα. Έχεις άλλη ερώτηση? Όχι. Άλλος. Μου Σωτήρης. Θέλω να σας πω όταν πήραμε και κερδίσαμε τις εκλογές και έχουμε την κυβέρνηση, την εξουσία δεν πρόκειται να την πάρουμε τόσο εύκολα. Πρόκειται όχι. Ναι. Δεν την έχουμε. Οι δύο έντες όμως που μας έχουν στριμώξει είναι από τη μία μεριά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σπρώχνουν, που με το νέο νομοσχέδιο που θα καταθεί τώρα και το άγγιγμα και το στρίμα που μας το καταλαβαίνω μπορεί να χαλαρώσει. Από την άλλη μεριά όμως είναι η ρευστότητα των τραπεζών που δεν δίνεται, ενώ παίρνουν χρήματα από το Ταμείο Χρηματοδοτικής Προδευτερότητας, δεν βγαίνει στην πραγματική οικονομία. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέσα στο μνημόνιο, ιδιωτικοποιηθήκαν μεγάλες κρατικές τράπεζες, όπως είναι η Αγροτική Τράπεζα και όπως είναι το Ταμιευτήριο, που χωρίστηκε σε κακό και καλό. Πώς βρήκαν τώρα τον Παόλο της γιαγιάς, που είχε όλος ο κόσμος τα λεφτά του εκεί, να το χωρίσουν σε καλό και κακό, δεν το έχω καταλάβει. Όπως επίσης και στην Αγροτική Τράπεζα, πώς έγινε να την πουλήσουν σε τόσο εξευτελιστικά επίπεδα, και ο αγοραστής με το που μπήκε μέσα πώλησε τις συμμετοχές που είχε η τράπεζα στο χρηματιστήριο και καμπατζώθηκε. Από εκεί και πέρα ό,τι πουλούσε στην τσέπη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πήρανε χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν πρέπει να τα αποδώσουν πίσω. Για το κομμάτι των αεροδρομίων ειδικά,
Επειδή είναι ένα πολύ νευραλγικό τομέα ο τουρισμό για την οικονομία, την ελληνική οικονομία, για την ευκόρια οικονομία. Και στρατηγική σημασία. Είναι ουσιαστικά ένα από του μεγάλου πυλώνε εισόδου. Εάν ιδιωτικοποιηθούν τα 14 αεροδρόμια αυτά, αυτή τη στιγμή, στους ιδιώτες. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία, μόνο τη Γερμανία. Μόνο τη Γερμανία, γιατί αυτό είναι ο κύριος. Δεν ιδιωτικοποιούν. Αυτό είναι ο κύριος. Αυτό είναι ο κύριος στην πραγματικότητα μέτωπο που κρύβεται πίσω από όλη την ιστορία. Θα έχουμε χάσει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για να μπορέσουμε να έχουμε οικονομικό σχεδιασμό στη χώρα. Και το λέω ειλικρινά, με κριτική, αλλά θέλω και μία απάντηση. Γιατί είναι καλό να βγάζουμε τίτλους στα λειτουργία και να λέμε Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, αλλά θα πρέπει να έχουμε και εργαλεία, να μείνουν εργαλεία σε εμάς για να μπορούμε να κάνουμε ανασυγκρότηση παραγωγική. Και ο τουρισμός είναι ένας τομέας μεγάλης σημασίας για την οικονομία. Αυτό. Δεν παίρνω. Ας κάνει και επιτέλεσε ο Νίκος Οντάρας. Μας επιστρέψαμε 10,9 δις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτό ήταν απόρρια της συμφωνίας της 20 Φλεβάρη. Ένα. Τα 10,9 δις του Κουκουσού που επιστραφήκαν την απόρρια της συμφωνίας της 20 Φλεβάρη. Ένα. Ένα δεύτερον, πάνω σε αυτό, αν φέρνει ευθύνη, αν μας πάει πίσω στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, γιατί περιείχε 3 δις να χρησιμοποιήσουμε από αυτό. Ένα τρίτον, για το 1,2 δις, αν υπάρχει κάποια ευθύνη κάποιου ανθρώπου ή της Σακελαρίου που ήταν διευθύντρια του Τούχουσού ή της κυβέρνησης, ή μας ξέφυγε τελείως. Και ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, με το νομοσχέδιο των ληξιπρόθεσμων μονοφυλών, την επόμενη μέρα πέρασε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όχι το ηθικό μέρος. Μήπως ήταν φωτογραφικό όσον αφορά τα πρόστιμα, π.χ. για τον πάγο στον αθλητισμό και για τα πετρέλαια στη φοροδιαφυγή. Ο Γιώργος ο Χρήστης. Να συμπληρώσω όσον αφορά τις ελεύθερες. Όσον αφορά τις ελεύθερες, τον κυβερνητισμό και άλλο τα υποθέσεω, π.χ. λειτουργικό νοσοκομείο κτλ. Θέλω να ξέρω ποιος είναι ο τρόπος επιλογής. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο όργανο του κόμματος επιλογής, κρατικός τηλεφών, που περνάει από εκεί και το προτείνει στο κυβερνητικό συμβούλιο ή απευθείας στον πρόεδρο ή στη διακυβερνητική, ποια είναι αυτή με τους ανέλεγχους. Υπάρχει σε όργανο ή πάμε ψάχνοντας όποιο γνωρίζει ο κάθε υπουργός ή ο κάθε γραμματέας, λέει ότι είναι ηθικός που είπε και ο σύντροφος ο γραμματέας και εφόσον είναι ηθικός κατά τη γνώμη τη δικιά του, διορίζεται χωρίς να περάσει από κανένα όργανο. Περνάνε δηλαδή από συνεργαστικούς φορείς, από κομματικά όργανα, από κάποιο συμβούλιο, έχει σκοπό να συσταθεί κάτι τέτοιο, γιατί αύριο μεθαύριο το κόμμα θα είναι υπεύθυνο για αυτούς. Δεν θα είναι ο υπουργός ή ο καθένας που μπορεί και τους διορίζει, έχει την δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Θέλω να ξέρω αν υπάρχει τέτοιο όργανο θεσμικό. Ο Ευρυπίδης ο Τούλας. Πριν από 3 μήνες είχαμε μαζευτεί πάλι εδώ και ήταν προεκλογική τότε η εκλογή και στο βήμα καθόταν ο αντιπρόεδρος, ο δεύτερος αντιπρόεδρος του Παλάβος και ο υπουργός ο πριν 3 μήνες, λέω, είχαμε βρεθεί εδώ σε μια προεκλογική συγκέντρωση και στη θέση ήταν ο Μπαλάφας και ο Σταθάκης. Κατέχουν τις τελευταίες θέσεις τώρα και εύχομαι εκεί που είναι να προσπαθήσουν για το καλό του ελληνικού λαού. Είχα βάλει ένα ερώτημα. Ένα αδυσόπιτο ερώτημα που το αντιμετωπίζουμε καθημερινά πάντα όλοι μας. Όταν συζητάμε για το πώς θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα, που δεν υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα φέρει τάχατες και τον κομμουνισμό, δεν θα πει ποτέ, αλλά έναν αστικό εξυγχρονισμό επιτέλους να κάνει σε αυτή την έρμητη χώρα.
και βλέπετε ότι το ιερατείο, το νεοφιλελεύθερο ιερατείο της Ευρώπης, πώς αντιμετωπίζει αυτές τις κινήσεις. Είχα πει τότε, είχα ρωτήσει, υπάρχει σχέδιο δεύτερο. Η απάντηση του κυρίου Μπαλάφα και λυπάμαι, γιατί αποτυχία δείχνεται πραγματικά ότι δεν υπήρχε. Δεν θα πάμε με ητοπάθεια, κύριε μου. Κάπως έτσι. Εντάξει, με επιτρέπεις, θα μιλάω όπως θέλω. Δεν θα πάμε με ητοπάθεια. Εγώ επιμένω. Βρισκόμαστε 3 μήνες. Είδε γιατί ο ένας μήνας κύλησε. 3 μήνες κράτησε η γέφυρα. Θα βρεθούμε πολύ δύσκολα σε αυτή τη θέση. Και με δεδομένο ότι ο Δραγασάκης εξασφάλισε κάτι εκεί με την Κόσκο, τουλάχιστον κάτι είπαν, διαφωνεί ο Βρίτσας, δεν ξέρω γιατί, θέματα από εκεί. Αύριο φεύγει, στις 8 φεύγει ο Πρωθυπουργός μας και πάει στη Ρωσία. Τι ακριβώς παίζεται και γεωστρατηγικά. Εάν αυτή, και μιλάω για το νεοφιλελεύθερο ιερατείο που κυβερνάω, η σύγχρονη Μέτερνη, που κυβερνάει την Ευρώπη, επιτακτικά, επειδή το διακύβημα είναι μεγάλο για τις κυβερνήσεις τους, για τις τοπικές εκλογές στην Ισπανία, 9 εκλογές γίνονται, όπως είπατε. Τι ακριβώς θα γίνει, υπάρχει σχέδιο δεύτερο, υπάρχει, είμαστε έτοιμοι, προετοιμάζουμε το λαό μας για τη ρήξη. Προσωπικά πιστεύω στη Λυκοσυμμαχία δεν έχουμε μέλλον. Αναμένω την απάντησή σας.